Και αναφέρομαι στις συνεδριάσεις βεβαίως των περιφερειακών συμβουλίων, που δεν είναι τόσο εύκολη πρόσβαση ενός δημοσιογράφου ή η μετάδοση των περιφερειακών συμβουλίων από ένα μέσο. Δεν ξέρω αν μεταδίδεται από κάποιο τηλεοπτικό σταθμό ή ραδιοφωνικό και στην Κέρκυρα. Πάντως δεν υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση των συμπολιτών μας, κυρία Μπαλού, εκτός από τα δελτία τύπου που βγάζει και η περιφέρεια και η παρατάξη ξεχωριστά. Έχετε δίκιο. Αυτό ίσχυε και την περίοδο που δεν είχαμε τις τηλεδιασκέψεις. Ναι. Δεν μεταδιδόνταν η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τώρα έχει ένα live streaming που όμως μετά δεν λειτουργεί για να πάρει κάποιους. Ναι, και εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργεί, κυρία Μπαλού, πρέπει να σας πω. Και εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ζωντανή μετάδοση. Ναι. Mm-hmm. Το έχω, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούν και οι δημοσιογράφοι αλλά και ο λαός τη συζήτηση που γίνεται. Έχει τεράστια σημασία, γιατί το δελτίο τύπου πολλές φορές αποτυπώνει και σε εισαγωγικά αυτό που θέλει ο καθένας να περάσει. Φυσικά. Καλό είναι τα συμπεράσματα να τα βγάζει ο ίδιος ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι φυσικά να μεταφέρουν με το αντικειμενικό τους μάτι το σύνολο της εξέλιξης μιας συνεδρίασης. Οπότε είναι ένα πρόβλημα. Πιθανά να πρέπει να το βάλουμε και εμείς ως αίτημα, mm-hmm. να το ανοίξουμε δηλαδή και εσείς να το ζητήσετε. Βεβαίως. Αλλά και εμείς να το βάλουμε να βρεθεί ένας τρόπος που να μεταδίδονται. Που νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ απλό αυτό να γίνει τεχνικά. Απλά το λέμε με την έννοια ότι θα έχει ενδιαφέρον και εμείς να παίρνουμε και κάποιες τοποθετήσεις όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερώνουμε και τους συμπολίτες μας. Να έχουν μία άποψη σφαιρική και ξέρετε κάτι και να βλέπουν και ποιοι τοποθετούνται και το τι λένε και να κρίνουν πολλές φορές. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και να βγάζουν οι ίδιοι τα συμπεράσματα τους. Αυτό έχει πολύ σημαντικό. Σκέφτεται ο ίδιος ο κόσμος, όχι ότι τους λέμε μόνο. Και θέλω λίγο να σας πάω. Εσείς είχατε κάνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, μία ερώτηση και για τον περιφερειακό, μάλλον για την πεζοδρόμηση του Ιδρύου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Ναι. Και βγήκε ναι, ένα δελτίο τύπου σήμερα της περιφέρειας, όπου ουσιαστικά η κυρία Κράτσα έκανε μια αυτοψία στον πεζόδρομο και είπε ότι τα έργα τρέχουν ικανοποιητικά, θα σταματήσουν τέλος του Μάη, θα ξεκινήσουν μετά την καλοκαιρινή περίοδο. Παρ' όλα αυτά, έχετε και εσείς εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση του πεζόδρομου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και εύλογα να ρωτιόμαστε όλοι πώς θα μπορέσει τουριστικά να λειτουργήσει και πόσο θα μπορεί κάποιος να περπατάει σε έναν δρόμο που είναι χαλασμένος δεδομένη χρονική στιγμή και αν πιστεύετε ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο έργο, κυρία Μπαλού. Εμείς το πρώτο που θέλουμε να στυλιτέψουμε είναι ο τρόπος που αντιμετώπισαν την ερώτηση αυτή. Δηλαδή μας αντιμετώπισαν και με αλαζονία και με μια επιθετικότητα ότι κακώς κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Επίσης μας είπαν και το εξής ωραίο, ότι όταν υπάρχουν έργα υπάρχει και σκόνη, δεν γίνονται έργα χωρίς σκόνη. Mm. Εμείς αυτό που θέλαμε να επισημάνουμε είναι ακριβώς και η καθυστέρηση αλλά και η αρτιότητα των έργων όσον αφορά την ποιότητά τους, γιατί και με την εικόνα που έχουμε αλλά και με τον τρόπο που λειτουργούν οι εργολαβίες, έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό. Αυτό περισσότερο απαιτήσαμε. Δηλαδή, όταν ένας εργολάβος μπορεί να απασχολεί ελάχιστο προσωπικό, τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι και για το ίδιο τον εργαζόμενο, το πρόβλημα της εργασίας του, των ατυχημάτων του, και για το ίδιο το έργο, η ποιότητα της εργασίας, αλλά και για τον κόσμο που περιμένει να ορθοποδήσει μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο που βιώνει, οι καθυστερήσεις των έργων. Αυτό το αντιμετωπίσαμε με την γνωστή λογική που έχει η Περιφερειακή Αρχή, ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι υπό έλεγχο, αυτά που λέτε δεν ισχύουν, είναι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Έτσι μας αντιμετώπισαν. Mm-hmm. Και όπως βλέπετε τώρα και η κυρία Κάρτσα στην επίσκεψή της εκεί, μάλλον είπε ότι θα σταματήσει το έργο για να ξεκινήσει αργότερα, γιατί αντιλαμβάνονται μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος εκεί. Μάλιστα. Εμείς δεν λέμε ότι τα έργα δεν έχουν προβλήματα στην κατασκευή τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις σε μια εργολαβία και στο προσωπικό και στο κόστος και να μην μετράμε κόστος, έκπτωση, όφελος και τα έργα να πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας ή στο τέλος να μην γίνονται κιόλας. Κύριε Μπαλού, το δεδομένη κατάσταση που υπάρχουμε, γιατί μνημονεύεται στο δελτίο τύπου ότι έπρεπε και η Περιφερειακή Αρχή να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και λόγω του κορονοϊού που μπορεί να υπολειτουργούν κάποιες υπηρεσίες, να υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση πάρα πολλά. Έχει έρισμα αυτή η αναφορά στο δελτίο τύπου, δηλαδή πρέπει να δώσουμε κάποια ελαφρυντικά. Κοιτάξτε, τα ελαφρυντικά θα μπορούσε κάποιος να τα δώσει αν έβλεπε την αγωνία τους. Σωστά. Και την προσπάθεια
καλυφθούν αυτές οι δυσκολίες. Όταν έχεις τέτοιες δυσκολίες που οξύνονται στην περίοδο μιας πανδημίας, πραγματικά, έρχονται όμως και από την προηγούμενη περίοδο που υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού και στην περιφέρεια και στους δήμους και στις άλλες υπηρεσίες. Για την έλλειψη προσωπικού, δηλαδή την κατάργηση των προσλήψεων, που είναι κεντρική πολιτική γραμμή όλων των κυβερνήσεων στη λογική του κόστους και της ανατροπής της εργασίας, κανένας δεν βγάζει μιλιά. Όλοι συμφωνούν και το δέχονται. Στη λογική των καθυστερήσεων ή των χρημάτων, ποιες προτεραιότητες δίνουν στα έργα, όλοι καθορίζουν την ταχύτητά τους και τα έργα, κυρίως εκεί που βολεύονται οι επενδύσεις των επιχειρηματιών και εκεί που βολεύονται τα μεγάλα συμφέροντα. Με μεγάλη ταχύτητα, ας πούμε, φέρανε κάποιες βελτιώσεις στο Περιγιάλι, προκειμένου όμως τι, να εξυπηρετηθούν τα έργα στο Σκορπιό. Και γίνεται σωστά. Και κάτι. Δηλαδή είναι ένα θέμα... έχουν τεράστια ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει σηκωθεί και από την Λαϊκή Συσπήρωση για το λιμάνι του Περιγιαλίου γενικότερα. Από εκεί και πέρα τώρα, κυρία Μπαλού, να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι γίνεται μια επένδυση έχει πάντα δύο αναγνώσεις. Είναι μια ανάγνωση των συμφερόντων που μπορεί να θεωρεί ότι εξυπηρετείται ίσως το μεγάλο κεφάλαιο. Όμως υπάρχει και μια άποψη, μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι το να υπάρχει ο Σκορπιός, όπου θα μετατραπεί σε ένα θέρετρο, που αυτό θα διαφημίσει ίσως το νησί μας, είναι καλό. Όπως υπήρξε και παρελθοντικά επί Ωνάση. Γιατί απαραίτητα πρέπει να είναι κακό πράγμα μια διευκόλυνση ενός λιμανιού για να υλοποιηθεί μια επένδυση? Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι να μετράμε με ποιο πρίσμα βλέπουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Ποια σκοπιά, από τη σκοπιά των αναγκών του κόσμου ή από τη σκοπιά των αναγκών των λίγων. Σαφώς όταν μια επένδυση γίνεται, υπάρχει και μια διαφήμιση, υπάρχει και ένα μεροκάματο, σωστά, υπάρχει και κάτι. Αυτό όμως είναι αυτό που λέμε το αναγκαίο κακό, διότι πρώτον επένδυση, επιχείρηση, ξενοδοχείο χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει. Από την άλλη όμως το μεγάλο κεφάλαιο ή μεγάλη επένδυση συσσωρεύει το περισσότερο κέρδος, ενώ ο κόσμος πάει με μεροκάματα πείνας και συνθήκες άγριες. Από την άλλη ο άναρχος τρόπος που γίνονται οι επενδύσεις, τα κριτήρια της διοχέτευσης των χρημάτων, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, σε αυτό το μοντέλο λέμε, όπου πραγματικά υπάρχει και επιχειρηματική δράση και όλα, στην ελεύθερη αγορά, εδώ που δούμε δηλαδή, όχι σε αυτό που φανταζόμαστε εμείς και θέλουμε. Ναι. Σήμερα λοιπόν όλα κατευθύνονται με κριτήριο να εξυπηρετηθούν αυτές οι επενδύσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ταυτόχρονα την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων όσον αφορά τους δρόμους, όσον αφορά τα σκολιά τους, όσον αφορά την αντισεισμική τους θωράκιση, όσον αφορά την υγεία τους, τα νοσοκομεία τους. Εντάξει, τα χρήματα των επενδύσεων, αλλά δεν πρέπει να έχεις και γιατρούς στα νοσοκομεία σου. Δεν πρέπει να έχεις μονάδες συντατικής θεραπείας και εξοπλισμό. Δεν πρέπει να έχεις σχολιά για τα παιδιά σου. Εδώ το σχολείο της Βασιλικής έχει περάσει 40 κύματα και ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Ναι. Αυτό είναι που εμείς παλεύουμε και διαφωνούμε και παλεύουμε κόντρα στην Περιφερειακή Αρχή, όχι μόνο τη σημερινή και την προηγούμενη, ότι ιεραρχούν τις ανάγκες των επενδυτών σε βάρος των αναγκών του λαού. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή το ζύγι, η ζυγαριά γέρνει από τη μία μπάντα, να το πούμε όπως το λέμε στα νησιά μας. Ναι, βέβαια μέσα σε όλο αυτό το οποίο λέτε και για τα σχολεία δηλαδή, υπάρχει και η γραφειοκρατία, ίσως μπορεί να υπάρχει και η αμέλεια των υπηρεσιών να τρέχουν κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και πάρα πολλά πράγματα. Όμως, ναι, κατανοώ αυτό που λέτε ότι από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι απαράδεκτο κάποια παιδιά να κάνουν μάθημα εκτός σχολικής αίθουσας. Σε κοντέινερ. Σε κοντέινερ. Βεβαίως. Και σε όλα τα νησιά. Αλλά να σας πω κάτι. Εδώ είναι που φαίνεται η πρόσδεση και ο ρόλος της τοπικής διοίκησης. Αυτό που πολλές φορές, κύριε Κουνιάκη, μας κατηγορούν εμάς, εντέχνως βέβαια οι άλλες δυνάμεις, και μας λένε ότι τα βάζουμε όλα στην πολιτική, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για τα προβλήματα τα τοπικά, δεν έχουν χρώματα. Όμως συνδέονται αυτά. Όταν η κεντρική πολιτική λέει ότι η παιδεία θα υποχρηματοδοτείται, θα φύγει από την ευθύνη του κράτους και θα πηγαίνει η σχολική στέγη στον Δήμο, δηλαδή πού, στην τσέπη μας. Τα δρομολόγια των μαθητών στην περιφέρεια, δηλαδή πού, στην τσέπη μας. Η υγεία, τα κέντρα υγείας θα πάνε στην περιφέρεια, δηλαδή πού, στον κόσμο. Μεταφέρεται λοιπόν η ευθύνη σταδιακά
αμένο στόχο και να υποχρηματοδοτείται από το κράτος και να αναπτύσσεται γύρω από αυτό η επιχειρηματική δράση, είτε στα σχολεία, είτε στους χορηγούς των πανεπιστημίων, είτε στα νοσοκομεία, στους γιατρούς κτλ. Αυτό όμως λειτουργεί εν δυνάμει σε βάρος του λαού και των σύγχρονων αναγκών του. Τι θα έπρεπε να έχει σήμερα, πώς θα έπρεπε να ζει σήμερα με βάση την επιστήμη και τον πλούτο που συσσωρεύεται. Ναι. Η γραφειοκρατία δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Δείχνει πόσο όλοι αυτοί που πέρασαν και έφτιαξαν το λεγόμενο επιτελικό κράτος δεν έφτιαξαν τίποτα. Έφτιαξαν όμως μια κρατική μηχανή η οποία ουσιαστικά λύνει και δένει με κάθε νόμο που περνάνε και ποιοι ωφελούνται, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από όλη αυτή την ιστορία. Ποιες διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορα. Να σας πω τώρα και για... Έχουμε και το Κάστρο και άλλες περιοχές. Ναι, το Ναυάγιο. Σωστά. Θα πάμε λίγο, θέλω να πάμε και στο τουριστικό Κάστρο που και αυτό μονοπολεί την τοπική επικαιρότητα. Όμως θέλω λίγο να βάλω ένα ερώτημα ακροατή που έχει έρθει εδώ. Να μείνουμε λίγο στην πανδημία, κυρία Μπαλού. Αυτή τη στιγμή ανοίγουμε την εστίαση με πολλά περισσότερα κρούσματα δεδομένων και στιγμή. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τώρα σε συνέντευξή του στον Α είπε ότι πλέον έχουμε ένα όπλο συγκριτικά με πέρσι, το εμβόλιο, έχουμε ένα know-how. Από την άλλη, όμως, έρχονται κάποια ερωτήματα κροατών που λένε εδώ πόσο χρήσιμο, για παράδειγμα, είναι να γίνει η πορεία και συγκέντρωση την Πρωτομαγιά, όταν θα μπορούσε να αποφευθεί κάτι τέτοιο, βρισκόμενη η χώρα σε μια έξαρση επιδημιολογική. Και θα ήθελα λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, είναι κατανοητό το ερώτημα και η αγωνία καλοπροαίρετα που έχουν πολλοί κόσμος και κυρίως όταν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοχοποιούν τις συγκεντρώσεις. Το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε όμως είναι ότι οι συγκεντρώσεις που γίνονται, τουλάχιστον από το ΠΑΜΕ, από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων σήμερα, είναι υποδειγματικές ή της Πρωτομαγιάς, αν θυμάστε, υποδειγματικές για τα μέτρα ασφαλείας, αποστάσεων, αριθμού και μάσκας. Υποδειγματικές. Συνταξιούχοι σήμερα είχαν συγκέντρωση με καρέκλες με απόσταση 2 μέτρων η μία από την άλλη. Μάλιστα. Ένα στοιχείο είναι αυτό και είναι αναγκαίο να γίνεται γιατί μας τσαλαπατούν εν μέσω πανδημίας, περνάνε ό,τι πιο αντεργατικό υπάρχει που ανατρέπει χρονοεργασία, συνταξιωτικά δικαιώματα κλπ. Και θέλουν να είμαστε φημωμένοι στο όνομα του φόβου. Δεύτερο στοιχείο, έχει σημασία. Είναι αλήθεια αυτό το μοναδικό πρόβλημα που τους ενοχλεί. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά στην Αθήνα, σωστά, δεν είναι υγειονομικές βόμβες. Πήρανε μέτρα για τα σχολεία να έχουν εκπαιδευτικούς και μαθητές αραιωμένα στην τάξη. Πήραν μέτρα στους εργασιακούς χώρους. Δηλαδή, πήραν γιατρούς στα νοσοκομεία μας μόνιμους και υγειονομικό προσωπικό. Οι επιχειρήσεις οι μικρές που έχουμε και εμείς στα νησιά μας λόγω της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης γιατί το lockdown ουσιαστικά στηρίζεται στην αδυναμία του συστήματος υγείας να καλύψει αυτή την πανδημία, δεν λέμε στο σύνολό της, ώσπου και η επιστήμη να φέρει ας πούμε όσα πιο πολλά όπλα μπορεί, ακριβώς γιατί ακόμα και σήμερα αρνούνται να προσλάβουν προσωπικό μόνιμο. Αυτό δεν απαντάει στο ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Mm-hmm. Αν όλα αυτά στηριζόντουσαν σωστά, μία συγκέντρωση με μέτρα ασφαλείας θα ήταν το πρόβλημα. Να'στε. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σας. Πάνω σε αυτό που λέτε, γνωρίζουμε την κατάσταση που βρίσκεται και η πρωτοβάθμια, το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω όμως ότι έχει πιστοποιηθεί ότι ο κορονοϊός έδωσε ένα μάθημα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι τελικά οι δημόσιες δομές στην πλάτη σηκώνουν αυτό το μεγάλο βάρος του δεδομένου χρονική στιγμή. Πιστεύετε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αφορμή βεβαίως τον κορονοϊό, δεν είναι σε μια σωστή κατεύθυνση ή πιστεύετε ότι ακόμα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα? Γιατί έχουν εξαγγελθεί προσλήψεις, τουλάχιστον και στο νοσοκομείο της Λευκάδας γίνεται μια προσπάθεια να στελεχωθεί. Από την άλλη, ξέρετε, κυρία Μπαλού, ότι υπάρχει και το πρόβλημα πολλών γιατρών που δεν ενδιαφέρονται να έρθουν σε ένα νοσοκομείο ίσως με μια μη ικανοποιητική αμοιβή στην περιφέρεια, όταν υπάρχει ζήτηση στα μεγάλα αστικά κέντρα πρωτίστως. Κοιτάξτε, όλη η σύλληψη του συστήματος υγείας νοσεί έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Για να είμαστε σωστοί, έχουν δρομολογήσει, έχουν φτιάξει, έχουν στήσει ένα σύστημα υγείας, το οποίο ξυλώνεται από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα
Και στο περιθώριο αναπτύσσεται, βρίσκει χώρο και αναπτύσσεται ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι το αγαθό της υγείας που πρέπει να το έχουν όλοι ελεύθερα, ίσα και σε υψηλό επίπεδο, γίνεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασθενούς. Σήμερα στην περίοδο της πανδημίας αυτό που αναδείχθηκε είναι και το προηγούμενο πρόβλημα του συστήματος υγείας. Τα τεράστια κενά, γιατί και σήμερα οι αποφάσεις της κυβέρνησης δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, κύριε Κουνιάκη. Ναι. Απλώς έναν επικοινωνιακό παιχνίδι παίζουν, διότι δεν καλύπτουν με μόνιμο προσωπικό τις ανάγκες του νοσοκομείου στο σύνολο των αναγκών. Δεν μπορείς να κάνεις τα νοσοκομεία σήμερα νοσοκομεία μιας νόσου. Ο άνθρωπος πεθαίνει και από άλλες ασθένειες. Και πρέπει να έχει μέσα, ας πούμε, και ένας καρδιοπαθής. Δεν μπορεί οι άνθρωποι που έχουν ζάχαρο, που πρέπει να ρυθμιστούν, να μην μπορούν να βρουν κρεβάτι ή γιατρό, γιατί είναι εγκλωβισμένοι στην λογική του COVID. Δεν λέμε ότι η πανδημία ήταν κάτι που το ήξεραν, όμως δεν μπορείς να έχεις τόσο μεγάλες ελλείψεις ώστε να γίνεται γιγάντιο το πρόβλημα. Σήμερα πράγματι οι γιατροί αμείβονται με αναντίστοιχα των υπηρεσιών που προσφέρουν αμοιβές. Και δεύτερον, τους παίρνουν επικουρικούς. Δηλαδή στέλνουν έναν άνθρωπο, ας πούμε, στη Λευκάδα, στην Κέρκυρα για ένα χρόνο, για μισό. Γιατί υπάρχει η λογική στην υγεία κόστος-οφέλους, υγεία εμπόρευμα, νοσοκομείο επιχείρηση, έσοδα-έξοδα. Δηλαδή σε διώχνει στο 24ωρο ο μάνατζερ διοικητής, γιατί του κρατάς το κρεβάτι και του κοστίζεις. Αυτό στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί να ξεχάσουμε δηλαδή όλες τις ανατροπές που έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί θα ξεχάσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έκλεισε νοσοκομεία, δεν συγχώνεσε κλινικές? Μήπως έβαλε σταθερούς και μόνιμα εργαζόμενους μέσα, γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό? Mm-hmm. Την ίδια ρότα πάνε. Άρα το πρόβλημα είναι ακριβώς το χαρακτήρα της πολιτικής. Εκεί δίνουμε τη μάχη. Ενώ αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα με το πολιτικό προσωπικό που εναλλάσσεται, λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα, λέει υποχρηματοδότηση της υγείας, εμπορευματοποίηση της υγείας. Σε λίγο, κύριε Κουνιάκη, με το νέο νόμο, μεταφέρουν αρμοδιότητες στην περιφέρεια, που θα αναλάβει τα κέντρα υγείας και θα μας το πλασάρουν ή οι δήμοι, το δημοτικό γιατρό, και θα μας το πλασάρουν ως θετικό, γιατί ο καθένας στο χωριό του θα είναι ο καλός δήμαρχος που θα το λύσει. Όμως αυτό σημαίνει ότι όποια περιφέρεια έχει χρήματα, όποιος δήμος έχει χρήματα, θα έχει και ένα επίπεδο. Αν δεν έχει, δεν θα έχει. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα αυτό είναι ας πούμε θετικό βήμα. Mm-hmm. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι όποιος δεν έχει χρήματα να πάει σε ιδιώτη, δεν θα υπάρχουν οι δωρεάν δομές υγείας όπως τις γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή? Δεν γίνεται τώρα. Σωστά. Σήμερα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα αγοράζονται εξοπλισμοί. Ισχύει αυτό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά σου κόβει, σου απαγορεύει τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και από την άλλη σου δίνει, ξέρω εγώ, ένα ποσό για να αγοράσεις έναν υπερηχό τομογράφο. Ναι. Και πρέπει να της πούμε και ευχαριστώ. Μάλιστα. Εμείς πρέπει να βλέπουμε το σύστημα υγείας στη λογική του ότι είναι αγαθό για όλους. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παλού, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να σας γυρίσω πάλι εδώ σε αυτό το οποίο θίξατε λίγο πριν και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά μονοπολεί το ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία. Έχει να κάνει με την επένδυση του τουριστικού περιπτέρου. Αυτή η διαδικασία, θα το γνωρίζετε, ξεκίνησε πριν από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αν έχετε επισκεφθεί που έχετε επισκεφθεί τη Λευκάδα, ξέρετε πολύ καλό ότι για πάνω από 30 χρόνια υπάρχει μια εικόνα στην είσοδο της πόλης που δεν είναι ικανοποιητική. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια βούληση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας να δοθεί σε έναν επενδυτή, ο οποίος θα ξοδέψει χρήματα για να αναβαθμίσει τις παρικμασμένες εγκαταστάσεις και βεβαίως παράλληλα έχει διασφαλιστεί σε όλους τους τόνους και από τον Δήμαρχο Λευκάδας και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ότι η πρόσβαση στην παραλία που έτσι κι αλλιώς εκ του νόμου διασφαλίζεται δεν θα αλλάξει καθόλου την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και πάλι να σας δώσω το ερώτημα, για ποιο λόγο να μην αναβαθμιστεί το τουριστικό περίπτερο στο κάστρο και να μην δώσει και έσοδα στον Δήμο Λευκάδας και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πιο συγκεκριμένα? Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς μια ρητορική ερώτηση. Ωραία. Για ποιο λόγο τόσα χρόνια η κρατική μηχανή δεν συνέβαλε, δεν αποφάσισε στο να συντηρήσει, να
αξιοποιήσει, να εξοραίσει αυτή την περιοχή και να την απολαμβάνει ο λευκαδίτικος λαός και οι επισκέπτες. Για ποιο λόγο 40 χρόνια δεν το έχει κάνει ποτέ και το άφησε και ρήμαξε. Για ποιο λόγο. Δεν μπορούσε. Δεν ήταν επιλογή της να το κάνει. Γιατί σήμερα τα πάντα, η γη δηλαδή σήμερα, δίνονται ελεύθερα για επενδύσεις. Γιατί αποτελούν ένα κομμάτι νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ένας νέος κλάδος δηλαδή ανοίγει στα πλαίσια και της κρίσης της οικονομικής που περάσαμε και της ύφεσης και τώρα που έχει οξυνθεί με την πέλαση του κορονοϊού και δίνονται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο τα πάντα προκειμένου να υπάρξουν νέοι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία νομοθεσία, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό είναι παλιό και επί ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν, ναι, παραχωρήθηκε η γη για 99 χρόνια, γιατί σωστά το λέτε, εκ του συντάγματος δεν μπορείς ούτε να την πουλήσεις ούτε να τις παραλίες, ας πούμε, τις απαγορεύσεις. Θεωρούνται ότι είναι δημόσιο αγαθό. Όταν όμως τα παραχωρείς για 99 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μόνο θεωρητικό. Όταν στις παραλίες μπαίνουν εισιτήρια, και αυτό είναι θεωρητικό. Ναι. Της ελευθερίας πια. Ή όταν εκεί που χτίζουν οι ιδιώτες επενδυτές αποκλείουν και την παραλία, το έχουμε βιώσει στην Κέρκυρα αυτό. Έτσι είναι και με τον Ερημίτη, ναι, έτσι γίνεται και με το κλαμπ Μεντιτερανέ και τα κάγκελα σηκώνονται δεξιά-αριστερά και ούτε καν τις βλέπεις τις παραλίες από μακριά. Ούτε καν τις βλέπεις, γιατί και το νομοθετικό πλαίσιο τώρα πια επιτρέπει επενδύσεις και μέσα στις περιοχές Natura. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν στη λογική ότι ρημάζει, γιατί να μην επενδύει. Καταρχάς να πούμε ότι τα χρήματα που βάζει υποτίθεται ο επενδυτής βάζει ελάχιστα χρήματα. Συνήθως χρηματοδοτείται από προγράμματα ΕΣΠΑ, ναι, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία όμως είναι λεφτά των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς φορολογιστευόμαστε κυρίως, είναι από επιδοτήσεις του κράτους. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε την επένδυση. Και εμείς δεν την απολαμβάνουμε. Ούτε καν οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι καλοπληρωμένες. Ναι. Άρα γιατί να μην διεκδικήσω, να μην παλέψω, το θέμα αν θα κερδίσω ή όχι είναι θέμα συσχετισμού. Αυτά το φυσικό κάλος που έχει το νησί μας, ο πλούτος του να αξιοποιηθεί από το κράτος ή το Δήμο ή την περιφέρεια, να αξιοποιηθεί, εμείς δεν λέμε να ρημάξει. Να ρίξουν εκεί χρήματα, να γίνει όμορφο, να περπατάει ο κόσμος, να είναι περίπατος, να περνάει ο τουρίστας, να το βλέπει, να το απολαμβάνει, αλλά να είναι δικό μας. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι η πανάπτυξη, είναι αυτή η πρόταση. Δεν είναι, νομίζουμε. Είναι άλλες προτεραιότητες που έχουν. Τα χαρίζουν, τα δίνουν. Πουλάνε τα πάντα τώρα, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Τα πάντα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Κλείνοντας, θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτά τα νέα δεδομένα στα εργασιακά μας. Το ευέλικτο ωράριο, το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να δουλεύει 4 μέρες, 10 ώρες, αν κατάλαβα καλά, και να δουλεύει τετραήμερο, ή βεβαίως να υπάρχει μια συμφωνία, όπως έχει πει και ο κ. Χατζηδάκης, με τον εργοδότη, τους μήνες της αιχμής, το καλοκαίρι να δουλεύεις 10 ώρες και το χειμώνα να δουλεύεις λιγότερο. Θα μου πείτε τώρα, κύριε Μπαλού, αυτό άτυπα δεν συμβαίνει. Απλά θεσμοθετείτε, έχω την εντύπωση. Δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα έχει καταληθεί το ωράριο προπολού. Δηλαδή πλέον πρέπει να σας πω ότι και ως δημοσιογράφος που είμαι στην ελεύθερη αγορά, πηγαίνεις πλέον, γιατί δεν έχουμε και εμείς συλλογική σύμβαση, πηγαίνεις να βρεις δουλειά και το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι, ξέρεις κάτι, ο μισθός είναι πάνω από το βασικό, που είναι τα 500 πόσο είναι, θα παίρνεις 800, αλλά 17 ώρες την ημέρα, 16 ώρες την ημέρα, δεν έχει κάποιο θέμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουν καταληθεί όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά όσο ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο, νομοθετούνται δηλαδή αυτά, τόσο πιο, ναι, δύσκολες γίνονται οι συνθήκες για τον εργαζόμενο. Όσο πιο πολύ ξυλώνεται το κουβάρι, τόσο σε μεγαλύτερη, σε πιο δύσκολη, σε δυσχερή θέση βρίσκεται ο εργαζόμενος. Οπότε, εδώ κάθε φορά πραγματικά το εργατικό κίνημα δίνει τη μάχη του για να τα εμποδίσει και το δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πράγματι, σήμερα αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης, που είναι πρόκληση να λέει ότι μπορεί να πάει να συνεννοηθεί ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, εκτός αν δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενο. Δηλαδή θα πάει ο εργαζόμενος στον ξενοδόχο, ας πούμε, ή στον επιχειρηματία, ξέρω εγώ, σε ανεμογέννηση, του πει δεν θέλω τώρα, θέλω αύριο, γιατί αυτός περάστε. Περάστε, καθίστε, πηγαίνετε, ξεκουραστείτε και λάτε.
ποιος έχει το συσχετισμό να εκμεταλλεύεται, να εκβιάζει, να απολύει. Μάλιστα. Ο εργοδότης τον έχει, με όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Έχει ξυλωθεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η κατάργηση του σταθερού χρόνου εργασίας και της σταθερής εργασίας. Έχει περάσει, σωστά το λέτε, πολλά χρόνια με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Αχτσιόγλου. Κανένας δεν κατέργησε τον προηγούμενο νόμο που ήταν αντεργατικός. Μάλιστα. Και σήμερα, ενώ θα έπρεπε σήμερα θα έπρεπε με βάση και την ανεργία και την άνοδο της επιστήμης, της παραγωγικότητας, να συζητάμε για 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο και όχι για 10 ώρες και 12 δουλειά. Αλλά θέλουν φτηνό, ευέλικτο προσωπικό, χωρίς συλλογική σύμβαση, υπάκουο και φοβισμένο. Αυτό λοιπόν το εργατικό κίνημα ευτυχώς ακόμα, παρά την υποχώρηση και τις δυσκολίες που υπάρχουν, κρατάει, αντέχει, διεκδικεί και παλεύει. Δεν μπορεί να καταπιεί ότι πρέπει να ζει τον 21ο αιώνα με όρους μεσαίων. Δηλαδή έχουμε πρωτομαγιά μεθαύριο, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Έχουμε πρωτομαγιά. Σκοτώθηκαν άνθρωποι για το 8ωρο και εμείς θα δουλέψουμε 10ωρο. Ναι. Πώς να το καταπιούμε? Ναι. Ανοίγει η περιφέρεια, ας πούμε, τις Κυριακές, τα καταστήματα. Σώθηκε κανένας από αυτό? Ναι, κυρία Παλού, σώθηκε βέβαια. Μικρή επιχειρηματικότητα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτό που λέτε είναι εύλογο και έτσι θα έπρεπε να είναι. Από την άλλη, όμως, αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι υπάρχει πολλή ανεργία και σου λέει ο εργοδότης, αν δεν σου αρέσει, ο επόμενος ακολουθεί. Ναι. Θέλω να πω ότι όταν βρισκόμαστε κοινωνικά σε ένα επίπεδο που δουλεύουμε πλέον για να πληρώνουμε λογαριασμούς, ξέρετε, μειώνονται και τα αντανακλαστικά της διεκδίκησης με την έννοια ότι υπάρχει φόβος. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι παλεύει και το εργατικό κίνημα, έχουν κερδιθεί αυτές οι μάχες παρελθοντικά που τώρα βεβαίως μέσω του κορονοϊού και της πανδημίας πήγαμε πίσω, αλλά και του μνημονίου. Από την άλλη όμως, εύλογα να ρωτιέμαι πώς μπορούμε να πούμε σε έναν εργαζόμενο να αντιδράσει όταν το επιβληθεί αυτό, όταν θα τον απολύσει. Το αφεντικό. Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Περνάει και ο φόβος, περνάνε και όλα τα προπαγανδιστικά ότι αυτό είναι το σύγχρονο, το καινοτόμο, το ωραίο. Ναι. Ακούμε αυτά τα ωραία λόγια, ότι αυτή είναι η πρόοδος, το άλλο ήταν η καθυστέρηση. Ότι είναι ωραία, ξέρω εγώ, να αλλάζεις δουλειές, να μπορείς να εναλλάσσεσαι, να διαβιούμε άφηση και όλα αυτά τα σχετικά που μας λένε κατά καιρούς. Έχετε δίκιο. Υπάρχει αυτή η κατάσταση σήμερα, όμως και από αυτό πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρώτον, πολιτικό συμπέρασμα, γιατί εκεί καταλήγουν όλα. Ότι το μοντέλο που ζούμε, ο καπιταλισμός δηλαδή, η αγορά, είναι και αδιέξοδη και όχι μόνο λύσεις δεν έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια στα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή σε αυτά που είπαμε, υγεία, παιδεία, εισόδημα, πρόνοια, ξεκούραση, πολιτισμό, όχι μόνο δεν ντούλησε προβλήματα, τον έχει οδηγήσει και σε χειρότερες συνθήκες να πω, χοντρά μεσαίωνα. Ναι. Άρα ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να σκέφτεται είναι ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι προς όφελος του εργαζόμενου, των λαϊκών στρωμάτων, των μικροεπαγγελματιών. Είναι στο στόχο του πρέπει να είναι η ανατροπή του. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν μπορεί, όσο φόβο κι αν έχει, όση δυσκολία και νιώθει, γιατί όντως είναι σε δυσχερή θέση με τις εξελίξεις και τη στάση των συνδικαλιστών, γιατί και αυτοί έβαλαν πλάτη έχουν βάλει και οι περιφερειάρχες με τη σιωπή τους τόσα χρόνια που υλοποίησαν όλες αυτές σιγά σιγά τις εξελίξεις, πλάτη και οι δημοτικές αρχές, να δει ότι με συλλογικό τρόπο πάντα ο εργαζόμενος μπορούσε και να αποσπάσει από τον εργοδότη του κάποια δικαιώματα, με αγώνες σκληρούς δηλαδή, μόνος του δεν μπορεί, άρα πρέπει να ενισχύσει τα συνδικάτα του, να μαζικοποιηθεί σε συλλόγους ξανά, και ας το έχει ξεχάσει κάπως αυτό και έχει απογοητευτεί μέχρι σήμερα και από συμπεριφορές, να δει ότι έχει σημασία ποιος επιλέγει, πρέπει να έχει ταξικό προσανατολισμό το συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή είναι ελπίδα σήμερα το πάμε και η αντίληψη ότι παλεύω για τα δικαιώματά μου και δεν υποχωρώ, δεν συμβιβάζομαι. Στην αντίληψη λέω, όχι στον τίτλο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κυριαρχήσει, και αυτό πρέπει να κυριαρχήσει και στις περιφέρειες και στους δήμους, γιατί και αυτή είναι κρίκη. Mm-hmm. Κρίκη μέσα σε μια κρατική μηχανή που υλοποιούν τις πολιτικές.
Άρα, αν έχεις εχθρούς στο Δήμο και στην περιφέρεια για τα συμφέροντά σου, είσαι σε πιο δύσκολη θέση. Αν έχεις συμμάχους, έχεις ένα σύμμαχο, είναι σημαντικό. Δέστε, ας πούμε τώρα για τα αιτήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, τα αιτήματα των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, δηλαδή που επλήγησαν όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας. Που ξεναγών, τουριστικών, γραφείων, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που είναι και έξω από τα μέτρα της στήριξης, τα ελάχιστα. Η περιφέρεια γύρισε την πλάτη, είπε δεν έχουν δίκιο, δεν τα στηρίζω. Άρα έχει έναν εχθρό ακόμα εδώ. Αντίστοιχα οι Δήμοι, το πολύ πολύ να τους δώσουν καμία απαλλαγή από ένα δημοτικό τέλος ίσως, και αυτό σχετικό είναι. Αλλά δεν συστρατεύονται στον αγώνα τους και στη διεκδίκησή τους να επαναπροσληφθούν, ας πούμε, αύριο ή να έχουν, ξέρω εγώ, ένα στήριγμα για την γιορτές του Πάσχα που ζητάνε. Μάλιστα. Άρα έχει σημασία όλο το πλαίσιο να το σκεφτούμε και με αισιοδοξία πραγματικά και δύναμη, γιατί, κύριε Κουνιάκη, ξέρετε ποιο είναι το πιο δυνατό στοιχείο, εμείς πιστεύουμε ως λαϊκή συσπήρωση, αλλά και ο πολιτικός φορέας μας στηρίζει το ΚΚΕ. Η αναγνώριση ότι ο εργαζόμενος είναι αυτός που παράγει, δουλεύει, δημιουργεί τον πλούτο, είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα οργανωμένος. Είμαστε οι πιο πολλοί ο κόσμος της εργασίας. Οι άλλοι είναι πολύ λίγοι. Απλώς έχουν τους εκφραστές τους ισχυρούς και την ιδιοκτησία φυσικά και κάνουν κουμάντο σήμερα. Δεν μπορεί όμως, δεν μπορεί να περνάει, λέω εγώ σήμερα, η Περιφερειακή Αρχή, ας πούμε, από τη Λευκάδα, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να συναντά την αγανάκτηση του κόσμου στο δρόμο. Θα μου πείτε, είναι ο κορονοϊός τώρα και είναι κλεισμένοι μέσα. Δέστε τώρα πώς λειτουργεί ο κορονοϊός, όμως. Ναι. Να νιώθουμε ένοχοι αν διαδηλώσουμε. Σωστά. Με μέτρα προστασίας, ενώ στη Βουλή δεν νιώθουν ένοχοι που περνάνε τα αντεργατικά νομοσχέδια. Σωστά, σωστά, σωστά. Κυρία Μπαλού, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση και οι προβληματισμοί που νομίζω ότι συμμερίζεται και μερίδα ακροατών που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας κάθε φορά στα καλέσματά μας. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί. Καλά να περάσουμε τις γιορτινές μέρες. Καλή Πρωτομαγιά και πιθανά να τα πούμε και από κοντά. Βεβαιότατα. Με χαρά. Στο με χαρά. Σας. Με χαρά, με χαρά. Έχουμε ένα σχεδιασμό να το επισκεφτούμε τώρα που θα ανοίξει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας περιμένουμε με χαρά. Καλό σας βράδυ, κύριε Μπαλού. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.